Θα συνομιλήσουμε τώρα, όπως έχουμε προαναγγείλει, με τον Γενικό Γραμματέα της Κεντρικής Επιτροπής του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδας, τον κύριο Δημήτρη Κουτσούμπα. Γραμματέα, καλώς ορίσατε. Καλώς ευχαριστώ που είστε μαζί μας στο δελτίο μας. Θα ξεκινήσω με το θέμα της ακρίβειας. Είναι δεδομένο ότι υπάρχει πρόβλημα. Αυτό που δεν είναι δεδομένο είναι αν κάποιος διαθέτει τη λύση. Και θέλω να σας ρωτήσω τι προτείνει το ΚΚΕ για τη λύση του προβλήματος. Γιατί η κριτική είναι εύκολη. Ναι. Δεν είναι απλό ζήτημα. Είναι πολυπαραγοντικό φαινόμενο, όπως έχω πει επανειλημμένα. Και έτσι πρέπει να το αντιμετωπίσουμε. Για παράδειγμα, εκτός από άμεσα μέτρα ανακούφισης που θα μπορούσαν να είχαν γίνει και χτες, νομίζω, όπως είναι η κατάργηση του ΦΠΑ στα είδη πλατείας λαϊκής κατανάλωση, η κατάργηση του ενιαίου φόρου κατανάλωση σε καύσιμα, σε ενέργεια κλπ. Αυτά θα μπορούσαν να είχαν γίνει. Έχουν κόστος αυτά, βέβαια. Έχουν κόστος, θα μπορούσαν να έχουν γίνει όμως και θα ανακούφιζαν τη λαϊκή οικογένεια, γιατί κυρίως το ζήτημα που πρέπει να μας απασχολεί δεν είναι η κερδοφορία κάποιων λίγων ομίλων, αλλά πρώτα απ' όλα πώς ο ελληνικός λαός θα μπορέσει να ζήσει αξιοπρεπώς. Και βεβαίως με αυτά τα μέτρα, χωρίς αυτά τα μέτρα δεν γίνεται. Δεν λύνουν το πρόβλημα όμως, κύριε Χατζηνικολάου, αυτά. Αυτά μπορεί επιστολή, να σημάνουν ανακούφιση. Γραμματέα, αυτή είναι η επιστολή πιο πολύ που έστειλε ο Πρωθυπουργός στην Φόντερ Λάιεν, στην Πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, σας βρίσκει σύμφωνος προς το περιεχόμενό της? Χρειάζεται να παρέμβει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή? Κοιτάξτε να δείτε, και μόνο η επιστολή αυτή, εγώ τη χαρακτήρισα κάτι σαν γελιότητα. Διότι, μην κοροϊδευόμαστε, και η κυρία Ούρσουλα Φόντερ Λάιεν και ο κύριος Μητσοτάκης ξέρουν πολύ καλά, αν δεν ξέρουν τι να πω, θα λέγα καμιά βαριά κουβέντα και δεν θέλω να την πω, ότι το 1992 η υπερψήφιση της συνθήκης του Μάστριχτ, όπου σήμανε την ελευθερία κίνησης εμπορευμάτων, κεφαλαίων, εκεί θα οδηγούσε. Διότι εδώ υπάρχουν ισχυροί μονοπωλιακοί όμιλοι σε όλη την Ευρώπη, πολύ ισχυρότεροι από ότι είναι οι εγχώροι, οι ελληνικοί, ας το πούμε έτσι, που ανεβάζουν τις τιμές, μονοπολούν τις τιμές, και αυτό εκτινάζει τις τιμές στα ράφια των καταστημάτων σε όλα τα εμπορεύματα. Ξέρουμε επίσης ότι η πολιτική αυτή, που ήταν σαν συνέχεια αυτής ακριβώς συνθήκης που έφτιαξε την Ευρωπαϊκή Ένωση, με την επεκτατική πολιτική, όπως είναι ο όρος στην πολιτική οικονομία, τέλος πάντων, αλλά μην μπερδεύω τους τηλεθεατές, με το ζεστό χρήμα που δίνει σε μονοπωλιακούς ομίλους, έτσι ώστε, και βεβαίως με τα χαμηλά, τους χαμηλούς δανεισμούς, τους εύκολους δανεισμούς κλπ. Πάλι για λίγες επιχειρηματικές μονάδες όμως, και όχι για λαϊκά συμφέροντα και για επίλυση λαϊκών προβλημάτων, εκεί οδηγεί. Γιατί εκτινάζει, μεγαλώνει τη μάζα του χρήματος που δεν μπορεί να ακολουθήσει η μάζα των εμπορευμάτων που παράγεται. Και αυτό βεβαίως οξύνει, εκτινάζει τον πληθωρισμό που μεταφράζεται σε τιμές αυξημένες στα καταστήματα. Επομένως, μου λέτε, δομικό και πρόβλημα η Ευρώπη. Δομικότατο. Ή η πράσινη μετάβαση, που είναι ένα μεγάλο διακύβευμα για όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση, έτσι παρουσιάζεται και από όλες τις κυβερνήσεις και την ελληνική κυβέρνηση τα τελευταία χρόνια. Η πράσινη μετάβαση, με τον τρόπο που γίνεται, με την απελευθέρωση δηλαδή της αγοράς ενέργειας, με το γεγονός ότι έχει δοθεί βάρος στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, που έχουν εκτινάξει το κόστος του ρεύματος για τη λαϊκή οικογένεια, αλλά και για την οικονομία συνολικότερα. Αν βάλεις εδώ το εμπάρκο στη Ρωσία από το φυσικό αέριο και την στροφή προς το αμερικάνικο LNG, που είναι πανάκριβο, μαζί με το χρηματιστήριο ενέργειας που πρέπει να καταργηθεί, δείχνουν όλο αυτό το puzzle των προβλημάτων που έχει δημιουργήσει στην οικονομία επιλογές που έγιναν. Η εκτείναξη, για παράδειγμα, των λιπασμάτων, λόγω ακριβώς τέτοιας της μονοπόλης των τιμών κλπ., είναι επόμενο να μετακυλίεται στο κόστος παραγωγής. Ένας από τους λόγους που είναι μεγάλο το κόστος παραγωγής στην αγροτική παραγωγή, και αυτό βεβαίως μετακυλίεται τουλάχιστον στο κρέας, σε άλλα τρόφιμα, στο γάλα, στο τυρί που έγινε συζήτηση και αυτές τις μέρες κλπ. Άρα όλα αυτά τα ζητήματα, και όταν πάρουμε υπόψη ότι υπάρχει αυτό το τρίπτυχο της ακρίβειας, είναι οι τιμές που είναι πολύ ψηλά, είναι οι μισθοί που είναι πολύ χαμηλά,
παρότι έχουμε περάσει σε φάση οικονομικής ανάκαμψης μετά τη μεγάλη κρίση που περάσαμε, και βεβαίως οι φόροι, η φορολογία, η έμεση πρώτα απ' όλα, αλλά και η άμεση φόροι, που αυτά σημαίνει ότι στενεύουν το λαϊκό εισόδημα, τη δυνατότητα που έχει ο εργαζόμενος, η εργαζόμενη, ο μισθωτός, ο δημόσιος υπάλληλος, ο επαγγελματίας, ο αγρότης, να πάει στο σούπερ μάρκετ να ψωνίσει ή σε άλλους τομείς που θέλει. Γραμματέα, θέλω ένα σύντομο σχόλιο δικό σας για τα εθνικά μας θέματα, για να πάω μετά στις ευρωεκλογές. Πείτε μου σας παρακαλώ, εδώ φαίνεται να μαζεύονται σύννεφα γύρω από την Ελλάδα. Μιλώ για τη Βόρεια Μακεδονία, όπου η πρόεδρος και ο αρχηγός του πλειοψηφούντος κόμματος αρνούνται να χρησιμοποιήσουν τη συνταγματική ονομασία της χώρας. Μιλώ για την Αλβανία, που ο Ράμα ήρθε στην Ελλάδα πριν λίγες μέρες και έθεσε θέμα τσάμιδων και μας είπε ότι η Μπουμπουλίνα δεν ήταν Ελληνίδα, και που επίσης πριν από μερικές μέρες είπε προς τους Έλληνες απειλητικά ότι καλό είναι να μην λένε όσοι ζουν εκεί και ανήκουν στην εθνική μας μειονότητα ότι αισθάνονται Έλληνες. Και από την άλλη μεριά βλέπουμε μια Τουρκία που κατ' επίφαση μας προσεγγίζει και συζητάει μαζί μας, και λέω κατ' επίφαση γιατί ο Ερντογάν κάθε 2-3 μέρες θυμάται τη γαλάζια πατρίδα. Τι γίνεται και πώς αντιμετωπίζουμε όλο αυτό το φάσμα? Πράγματι είναι ένα μπαράζ επιθέσεων και προκλήσεων και από την τουρκική άρχουσα τάξη και από την αλβανική και από την Βόρεια Μακεδονία, που εκφράζονται με όλα αυτά τα ζητήματα που λύσαμε. Νομίζω ότι πάμε σε φάση αποσταθεροποίησης γενικότερα της περιοχής. Τα Βαλκάνια εξακολουθούν να είναι μπάρουτα αποθήκη. Η ένταξη στο ΝΑΤΟ, για παράδειγμα, της Βόρειας Μακεδονίας, που γι' αυτό έγινε η συνθήκη των Πρεσπών, δεν ήταν για να επιλύσει ζητήματα ουσιαστικά διαφορών. Εσείς την είχατε καταψηφίσει τη συμφωνία. Εμείς την είχαμε καταψηφίσει, θα την καταψηφίζαμε και σήμερα και με βάση τα αποτελέσματα αλλά και τις προβλέψεις μας. Διότι, όπως θα θυμόσαστε, είχαμε πει και είχαμε προειδοποιήσει και μέσα στη Βουλή και αμέσως μετά την ψήφιση της συνθήκης, ότι και από το Βόρεια Μακεδονία, που ο όρος Μακεδονία είπαμε ότι θα χρησιμοποιείται με διπλή ονομασία, αλλά μόνο ως γεωγραφικός αυστηρά προσδιορισμός και θα είναι έργα όμνες οπωσδήποτε, λέγαμε και προβλέψαμε ότι αυτό σε μια πορεία θα φύγει και θα δείτε ότι θα μιλάνε οι γείτονες μόνο με τη Μακεδονία. Γιατί άλλωστε και σε άλλα ζητήματα μακεδονική εθνικότητα υπάρχει και έχει αναγνωριστεί και, από τη συνθήκη, δηλαδή στο εσωτερικό τους, αν το λένε. Μακεδονική γλώσσα έχει μείνει κλπ. Και αυτό έγινε, όλη αυτή η ιστορία έτσι πολύ εσπευσμένα τότε να ψηφιστεί η συνθήκη από την κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ, γιατί ακριβώς θέλουν να τη βάλουν στο ΝΑΤΟ. Αυτό ήταν ο λόγος. Αλλά το ΝΑΤΟ δεν λύνει προβλήματα. Σύμμαχοι είναι όλοι αυτοί. Στο ΝΑΤΟ είναι και η Τουρκία και η Βόρεια Μακεδονία και η Αλβανία, τέτοιο προσανατολισμό έχουν. Άρα λοιπόν, πώς γίνεται, και ο κύριος Ράμα βεβαίως προκλητικά, γιατί έχει δικά του συμφέροντα η αλβανική αστική τάξη. Και δεν μιλάω ότι ήρθε εδώ, γιατί μπορεί σαν αρχηγός κόμματος, ακόμα και πρωθυπουργός, να πάει σε μια γειτονική χώρα που έχει μετανάστες που είναι κάτι της δικής του χώρα, να μιλήσει όπως πάμε και εμείς. Δεν είναι εκεί το ζήτημα, αλλά η στιγμή που έγινε και αυτά που είπε και ό,τι ακολουθεί μας κάνει να λέμε ότι αυτά τα ήρεμα νερά που λέει η κυβέρνηση στις ελληνοτουρκικές σχέσεις, στις σχέσεις με άλλες χώρες εδώ των Βαλκανίων, που είναι τάχα και σύμμαχοί μας, θα γίνουν σύντομα φουρτούνα. Διότι και ο Ερντογάν δεν έχει σταματήσει τις προσκλήσεις. Ακόμα και την ώρα που υποτίθεται γινόταν διάλογος με τον Έλληνα Πρωθυπουργό στην Τουρκία, στη συνάντηση που είχαν, βγήκε στη δήλωση και μίλησε πάλι για τουρκική μειονότητα στη Θράκη, βγήκε και μίλησε για δύο κράτη στην Κύπρο, και την ίδια ώρα είχε μιλήσει για το ότι θα κάνει τζαμί στην ουσία τη μονή της χώρας, η οποία βεβαίως κάνει επιδιορθώσεις, λέει, και θα είναι επισκέψιμη. Μα και η Αγία Σοφιά είναι επισκέψιμη. Και με εισιτήριο μάλιστα, αλλά είναι τζαμί. Κλείνω. Και είναι μνημείο βυζαντινό της UNESCO. Κλείνω, γιατί ο χρόνος που μας έμεινε είναι λίγος. Το ερώτημα είναι απλό. Σε έναν αριστερό ψηφοφόρο, ο οποίος σκέφτεται τι να ψηφίσει και είναι μπροστά του 3-4 επιλογές. Είναι το Κομμουνιστικό Κόμμα, αλλά είναι και ο ΣΥΡΙΖΑ. Είναι και τα μικρότερα κόμματα που προέκυψαν από τις διασπάσεις του ΣΥΡΙΖΑ. Η Πλεύση Ελευθερίας, η Νέα Αριστερά κλπ. Τι θα του λέγατε? Θα του έλεγα απλά ότι αν θέλει να εκφράσει την αγανάκτησή του, την οργή του, αν θέλει να καταδικάσει αυτή την Ευρωπαϊκή Ένωση, η οποία μας έχει οδηγήσει κάτω από τα λόμπι της διαφθοράς,
με εκμετάλλευση, με σωρία αντιλαϊκών, αντεργατικών κατευθύνσεων και αποφάσεων που μετά έρχονται και γίνονται νόμοι του ελληνικού κράτους, αυτό μπορεί να το κάνει μόνο στο ΚΚΕ, γιατί πάντα η αριστερά έβλεπε το λάκκο των Λεόντων, όπως τον έλεγε, από τους πολύ παλιούς αριστερούς της ΕΔΑ προδικτατορικά μέχρι και μετά τη δικτατορία, όλα αυτά τα 50 χρόνια που πλέον βιώνουμε, και ιδιαίτερα όταν έγινε η Ευρωπαϊκή Ένωση αυτών των καπιταλιστικών κρατών και των μονοπωλίων, που οδηγείται η κατάσταση. Και ποιος επιβεβαιώθηκε σε εκτιμήσεις που δεν φάγαμε ούτε με χρυσά κουτάλια, ούτε λύθηκαν προβλήματα, αλλά αντίθετα οξύνθηκαν τα προβλήματα και μεγάλωσαν οι ανισότητες ανάμεσα στην Ελλάδα και τις άλλες χώρες, ανάμεσα στον ελληνικό λαό και άλλους λαούς, και οξύνονται συνεχώς οι αντιθέσεις και οι ανταγωνισμοί. Τα βλέπουμε και στην πράξη. Η Ευρώπη των πολέμων της αδικίας πρέπει να καταδικαστεί. Και βεβαίως πρέπει να καταδικαστούν και αυτοί οι οποίοι υλοποιούν τις κατευθύνσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε όλους τους τομείς. Για παράδειγμα, οι κυβερνήσεις. Η κυβέρνηση σήμερα της Νέας Δημοκρατίας, αυτοί που κυβέρνησαν πριν, ο ΣΥΡΙΖΑ και το ΠΑΣΟΚ, αλλά και τα κόμματα της αντιπολίτευσης, η οποία υποτίθεται, που δεν κάνουν όμως ουσιαστική αντιπολίτευση στη βάση αρχών, θέσεων και πολιτικών προτάσεων, στα περισσότερα συμφωνούν με τις οδηγίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και ψηφίζουν εδώ στο Ελληνικό Κοινοβούλιο βάζοντας κάποιους αστερίσκους. Και βεβαίως θα λέγαμε ότι όποιος πραγματικά θέλει να δυναμώσει αυτό το ρεύμα αμφισβήτησης αυτής της κυρίαρχης, αντιλαϊκής, αντιδραστικής πολιτικής, πρέπει να ψηφίσει μόνο το ΚΚΕ. Η ψήφος σε οποιοδήποτε από τα άλλα κόμματα θα είναι χαμένη ψήφος. Και κυρίως οι Έλληνες ψηφοφόροι πρέπει να πάνε να ψηφίσουν, γιατί η αποχή δεν είναι θέση, δεν είναι στάση. Δεν βοηθά κανέναν, γιατί το βράδυ της 9ης Ιουνίου και οι ευρωβουλευτές θα βγουν και τα ποσοστά θα βγουν και τα κόμματα θα πάρουν αυτό που τους αναλογεί. Και αυτός και που, όχι από και αυτούς που θα ψηφίσει, βεβαίως, δεν θα εκφράζεται στο συνολικό αποτέλεσμα. Να πάνε θερμά να ψηφίσουν λοιπόν, και να ψηφίσουν ΚΚΕ. Ευχαριστώ θερμά τον γραμματέα του ΚΚΕ, τον κύριο Δημήτρη Κουτσούμπα, για τη χαρά και την τιμή να τον έχω στο δελτίο μας.